Να δούμε ποιες είναι οι σημερινές περιπέτειες του Νότη Σφακιανάκη. Περίμενα να σου πω, hi Νότη, how you doing, man? Δεν ξέρω γιατί είσαι. Λόγω της αφίεσης. Όχι μόνο λόγω της αφίεσης, αλλά και λόγω του παρελθόντος σου. Εσύ, disc jockey, ροκάς κλπ. Που κατέληξες σε λαϊκό τραγούδι. Ροκάς δεν θα μπορούσα να το. Τι έπαιζες όταν ήσουν disc jockey? Έπαιζα ροκ, έπαιζα soul, funky music. Ήσουν πάντως αμερικανόφερ το πράγμα, δηλαδή δεν έπαιζες. Αγγλοσαξονικό. Αγγλοσαξονικό. Δυτικό, ναι. Ποια χρονιά? Από το 1976 έως το 1984. Στην Πάρο? Στην Κο. Στην Κο. Όπου μεγάλωσα, γεννημένο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μέχρι το 1984 DJ, από το 1984 μέχρι το 1985 διάφορα. Κάτσε μισό λεπτό. Πριν πάμε στα διάφορα. Από την Κο, από την Κρήτη, στην Κο, πώς έγινε η δική σου ταξιδεύανε? Όχι. Η καταγωγή της μητέρας μου από τη Μικρά Ασία. Φεύγουν στη Μικρασιατική καταστροφή, πάνε στα παράλια, τα ελληνικά, στα νησιά μας. Τα ελληνικά παράλια ήταν και η Μικρά Ασία, αλλά ναι, εντάξει, τώρα πλέον δεν είναι. Πήγανε στα νησιά οι συγγενείς, ο παππούς μου τελωνιακός, έφυγαν με την οικογένεια, πήγανε στην Κρήτη, η μαμά με τον μπαμπά, τα βρήκανε, το αποτέλεσμα. Σκέψου να μην τα βρίσκανε, δηλαδή, σήμερα τι δεν θα έβγαινε. Ή τι δεν θα έβγαινε, ναι. Τι γίνεται όταν κάποιος που έχει αρχίσει και μεγαλώνει με το άκουσμα του αγγλοσαξονικού, rock, soul, rhythm and blues και όλα τα υπόλοιπα, αρχίζει να τραγουδάει αυτά που τραγουδά σήμερα. Ελληνικό ύφος, ναι. Εγώ μεγάλωσα με την ξένητη μουσική, παίζοντας την ξένητη μουσική, όμως από πολύ μικρό παιδάκι τα βιώματά μου είναι αυτά που ζω τριγύρω μου. Άκουγα ελληνικό τραγούδι παντού. Γιατί τότε η ξένη μουσική δεν είχε και μεγάλη απήχηση στην Ελλάδα, περισσότερο ακούγαμε ελληνικά, λαϊκά τραγούδια. Αυτά είναι τα βιώματά μου και μοιραία. Κάποια στιγμή από τα βιώματά μας βγάζουμε τα αποτελέσματα που μπορεί ο καθένας. Δηλαδή εννοείς ότι κάποια στιγμή είπες στο διάλογο αυτά που παίζω θέλω να τραγουδήσω λαϊκό και τραγούδησες? Όχι. Όχι. Γι' αυτό έκανα την παρένθεση ότι από το 84 μέχρι το 85 έκανα διάφορα, αλλά το 85 ξεκίνησα ένα χώρο δικό μου, έφτιαξα ένα μικρό κλαμπ όπου προϋπήρχα εκεί σαν DJ και στήσαμε μια ορχήστρα με κάποιους ξένους και Έλληνες μουσικούς. Το αποτέλεσμα ήταν καλό, μπορώ να πω, για τα δεδομένα εκείνης της στιγμής. Τι παίζατε εκείνον τον καιρό? Ξένη μουσική. Ξένη. Doobie Brothers. Τα θυμάσαι καθόλου αυτά? Wild Cherry. Ναι. Για πες μου, ψιθύρισέ μου ένα από αυτά που θυμάσαι. Είπες Doobie Brothers. Ναι. Λέγαμε το Long Train Running, αλλά δεν το τραγούδαγα εγώ. Το τραγούδαγε ένας Εγγλέζος τραγουδιστής. Εγώ έλεγα το Why Did You Do It. Πώς πάει? I've been thinking about what you have done to me. Σου λείπει καθόλου αυτός ο ρυθμός σήμερα? Όχι, γιατί τα λέω και στο μαγαζί τώρα που τραγουδώ. Τραγουδάω και μερικά ξένα τραγούδια τα οποία αγαπώ. Σκεφτόσουν ποτέ όταν έπαιζες τραγούδια ξένων, όταν πιτσιρικά στον άκουγες ραδιόφωνο, σκεφτόσουν να γίνεις τραγουδιστής? Ή σκεφτόσουν ότι η ζωή μου είναι να παίζω τα τραγούδια? Όχι, νομίζω ότι γεννήθηκα τραγουδιστής. Δεν έγινα τραγουδιστής. Γεννήθηκα γιατί από τότε που με θυμάμαι το μόνο που κάνω είναι να τραγουδάω. Το look δεν είναι ελληνικό. Δεν είναι λαϊκό ελληνικό. Είναι. Κάπου ψηλό, soul, αυθεντικό. Κάπου, αυθεντικό είναι. Πού είναι επηρεασμένο όμως? Πού ήταν οι ερεθισμοί σου για να γίνεις έτσι όπως έγινες? Νομίζω ότι απόλυτη ζωή μου. Έτσι ήσουν πάντα? Όχι βέβαια. Με την ίδια φαβορίτα, με το ίδιο μουστάκι? Όχι, πιτσιρικάς ήμουνα με μακριά μαλάκια, σπαστά έτσι κάπως. Με μουστάκι όμως από τότε που βγήκε υπάρχει, δεν το έχω ξυρίσει ποτέ. Το αυξομειώνεις απλώς. Ναι, τώρα το έχω μειώσει, το έχω φέρει εκεί που νομίζω ότι καλά είναι. Όλοι οι άντρες που έχουν μουστάκι συνήθως πειραματίζονται με το μουστάκι τους. Ξεπεράει κάποια μέρα και λένε να το κόψω. Πολύ μεγάλο, να το κόψω λίγο πιο μικρό. Μετά λέτε σαν την κουκούρα εδώ, να το αυξήσω λίγο παραπάνω. Ναι. Είναι τελικά μπεγλέρι, ας πούμε, το μουστάκι στον άντρα που έχει μουστάκι? Το παίζει δηλαδή, ασχολείται? Είμαστε ενάρκηση. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε ενάρκηση και ψάχνουμε να δούμε το καλύτερο. Καλά, τώρα μου πεις εδώ υπάρχουν γυναίκες που ασχολούνται με το μουστάκι τους από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μετά ασχολείται ένας άντρας. Πραγματικά πολλές έχουν μουστάκι. Θα σε φας, ειδικά στη μεσογειακή περιοχή που ζούμε. Μπαλάκι χωρίς να σου το δώσω, θα πάρω εγώ το δικό μου. Θέλω όμως ένα για μία φίλη, η οποία μου το έχει ζητήσει. Δεν θέλεις δύο για μία φίλη επειδή τα χρειάζεται? Όχι, όχι, όχι. Τα έχει. Δόξα τω Θεώ, τα λέει του Θεού. Την κοιτάς τη φίλη προς τα κάτω? Ναι. Να τη δούμε. Η φίλη μου η Βαγγελιό. Η φίλη σου η Βαγγελιό. Να τη δούμε και τσεκάρουμε τη λέει του Θεού. Δεν έχω πρόβλημα. Αμέσως μετά. Είναι η φίλη σου, ζεις μαζί της, ας πούμε? Όχι, όχι. Είναι μία φίλη η οποία εργάζεται στην εταιρεία, είναι συνεργάτηδα και καλή φίλη. Λοιπόν, με τη γυναίκα που ζω μαζί είναι άλλη, είναι ξένη. Δεν θα της πάρεις μπαλάκια. Όχι. Μόνο για τη Βαγγελιό και στη γυναίκα μας τίποτα. Σκληρά πράγματα. Είσαι σκληρός άντρας.
Δηλαδή... Δεν μπορώ να πω ότι είμαι σκληρός. Νομίζω όμως ότι είμαι αυστηρός. Δηλαδή, πώς τη θες, πώς τη θες να την έχεις σε περιθώριο, σε τι περιθώριο θες να έχεις τη γυναίκα που είσαι μαζί της? Θέλω πρώτα απ' όλα να έχει γνώμη, να έχει άποψη. Και η γυναίκα μου έχει και γνώμη, έχει άποψη. Θέλω να είναι συγκαταβατική, γιατί εγώ είμαι πάρα πολύ νευρικός. Θέλω ένα άνθρωπο που. Νευρικός συνεχώς ή κυκλοθυμικός? Όχι κυκλοθυμικός, είμαι νευρικός. Δεν είμαι καθόλου κυκλοθυμικός. Μονίμως νευρικός. Μονίμως, ναι. Γνωρίζω ποιος είμαι, τι είμαι και γιατί είμαι αυτό που είμαι, πώς έχω καταλήξει δηλαδή έτσι. Αλλά είμαι νευρικός. Γιατί όλα αυτά που βλέπω τριγύρω μου με ενοχλούν πάρα πολλά και έτσι είμαι σε μία ένταση. Τι σε ενοχλεί, Νότι μου? Με ενοχλούν πάρα πολλά ευτράπελα που συμβαίνουν. Με ενοχλεί η αναξιοκρατία. Με ενοχλεί το ότι αυτοί οι άνθρωποι που κυβερνούν αυτόν τον τόπο δεν είναι αυτοί που θα έπρεπε να είναι. Αλλά μοιραία δυστυχώς αντικατροπτίζουν την πραγματικότητα. Αυτοί είμαστε. Αυτούς τους ανθρώπους που κυβερνούν αυτόν τον τόπο συνήθως τους ψηφίζει για κάποιους. Εγώ δεν τους ψηφίζω. Εγώ προσωπικά. Εσύ τι κάνεις, ρίχνεις λευκό? Δεν ψηφίζω. Δεν πας καν. Απομακρύνομαι. Δεν λαμβάνω μέρος. Πόσοι όμως, πόσα εκατομμύρια άνθρωποι ψηφίζουν τις κυβερνήσεις που μετά από 10 μέρες αφού τους έχουν κάνει κυβέρνηση, τους βρίζουν? Δημιουργούν προβλήματα και τους βρίζουν, ναι. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι όπως το μουστάκι είναι μπεγλέρι, το αυξάνουμε, το μειώνουμε κλπ. Έτσι και οι κυβερνήσεις πρέπει να είναι μπεγλέρι. Δηλαδή τους ψηφίζουμε, τους βγάζουμε και μετά την επόμενη μέρα θέλουμε να κατέβουμε. Υπήρξες ποτέ ευχαριστημένος από κάποια κυβέρνηση? Όχι, για να είμαι ειλικρινής, όχι. Από τον καιρό που έχεις αρχίσει να καταλάβεις τουλάχιστον τι σημαίνει η κυβέρνηση? Πάντοτε όλες οι κυβερνήσεις λειτουργούν όχι έτσι όπως τα έπρεπε, όχι βάσει αυτών που είχαν υποσχεθεί τέλος πάντων. Μήπως είσαι ψιλοαναρχικός και ψιλοαντιδραστικός? Ναι, ναι, όχι ψιλοαναρχικός. Χοντροαναρχικός δηλαδή. Είμαι αναρχικός. Σε εκνευρίζει όμως αυτό το πράγμα. Δηλαδή μου λες ότι είσαι νευρικός αυτό που συμβαίνει τριγύρω σου. Ναι. Αν δεν ήσουν αναρχικός, θα ήσουν συμβιβασμένος, cool, calm, θα ήταν καλύτερα έτσι? Όχι, δεν θα ήταν καλύτερα. Δεν μ' αρέσει ο συμβιβασμός. Γιατί? Μ' αρέσει η επανάσταση. Γιατί μέσα από τον συμβιβασμό δεν βγαίνει τίποτα. Ενώ από την επανάσταση τι βγαίνει στην κοινωνία? Μέσα από την επανάσταση βγαίνουν καινούργια πράγματα. Τι έχει βγάλει οποιοδήποτε Έλληνας επαναστάτης τα τελευταία 15 χρόνια? Συγγνώμη που διακόπτω. Παρακολουθώ την εκπομπή όποτε μπορώ και με καθυστερείς να πάω στο μαγαζί. Λοιπόν. Κάθε βράδυ. Λοιπόν, θέλω να πω ότι εσύ λες για τους ανθρώπους που έρχονται εδώ και είναι φυτά. Ναι. Αυτή είναι η συμβιβασμένη. Δεν είναι μόνο. Τα φυτά έχουν και κάποια δικαιολογία. Γιατί το να είσαι φυτό. Εγώ τα λατρεύω τα φυτά. Ναι. Ο άνθρωπος όμως δεν είναι φυτό. Και εγώ τα ίδια. Τους ανθρώπους φυτά, για τους ανθρώπους φυτά, για αυτούς που είναι αυτό που λέμε φύτουλες, έχω ορισμένες δικαιολογίες. Έτσι γεννηθήκανε, ξέρω εγώ. Αλλά δεν έχω δικαιολογίες για τους ανθρώπους τους έξυπνους που παρόλα αυτά είναι συμβιβασμένοι. Που παρόλα αυτά είναι σε ένα χάιδεμα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Που παρόλα αυτά είναι σε έναν αγώνα δρόμου δημοτικότητας. Γι' αυτό λέω εγώ. Για αυτούς τους ανθρώπους. Σε νοιάζει να είσαι δημοφιλής? Μου αρέσει να είμαι δημοφιλής. Όχι στον κόσμο, στους γνωστούς σου, στους επαγγελματικά γνωστούς. Κάνεις δημόσιες σχέσεις δηλαδή? Όχι. Στέλνεις λουλούδια? Δεν σχέσεις. Κάνω δημόσιες σχέσεις, δεν στέλνω λουλούδια. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται αυτά τα πράγματα στη ζωή. Είναι δήθεν. Και εγώ δεν είμαι δήθεν. Είμαι αυτό που φαίνεται και αυτό που λέει, αυτό που ακούγεται. Ούτε λιγότερο, ούτε περισσότερα. Μιλάγαμε για τον τρόπο που θέλεις τη γυναίκα σου. Είναι για σένα η γυναίκα σημαντικό κομμάτι της ζωής σου ή είναι ντεκόρ? Το σημαντικότερο. Πόσο καιρό τη αφιερώνεις την ημέρα? Δεν είναι το σημαντικότερο η δική μου γυναίκα, που είναι και η δική μου γυναίκα. Η γυναίκα. Η γυναίκα του άλλου. Η γυναίκα είναι το σημαντικότερο πλάσμα για μένα στον κόσμο. Για το αρσενικό. Σε εμπνέει επαγγελματικά? Πάρα πολύ. Για τη γυναίκα τα κάνω όλα εγώ. Εγώ τα κάνω όλα για τη γυναίκα. Και το λέω και το καμαρώνω κιόλας που μπορώ και το λέω. Έχεις φτάσει στο σημείο αυτά τα όλα να είναι τον γκάζι κάτω και ας κάψουμε φλάντζα, ας πούμε? Ναι. Πολλές φορές? Πάρα πολλές φορές. Να πω ότι είσαι ερωτιάρης δηλαδή? Είμαι ερωτευμένος με τη ζωή. Και αφού είμαι με τη ζωή, είμαι και με το αντίθετο φίλο που. Ακούγεται λιγάκι θεωρητικό ότι είσαι ερωτευμένος με τη ζωή, γιατί τώρα προηγουμένως μου έλεγες ότι η ζωή που είναι τριγύρω σου σε εκνευρίζει τα μέγιστα και εξαιτία τη είσαι αναρχικός. Αλλά αν είσαι ερωτευμένος μαζί. Επειδή είμαι ερωτευμένος, με ενοχλούν αυτά που με ενοχλούν. Γιατί αν ήμουν ο άνθρωπος ο οποίος θα είχε συμβιβαστεί, δεν θα ένιωθε αυτά τα συναισθήματα. Δεν θα τον ενοχλούσαν πολλά πράγματα. Δεν θα ήταν ερωτευμένος με την ομορφιά της ζωής. Τι επανάσταση κάνεις εσύ προσωπικά για να αλλάξεις το σύστημα? Αυτό που κάνω τώρα. Για μένα είναι επανάσταση. Το ότι βγαίνω στην τηλεόραση και λέω την άποψή μου είναι επανάσταση. Δεν την έχεις ξαναπεί? Συνήθως όταν σε βγάζουν στην τηλεόραση σε ρωτάνε τις πιο τι δίσκο φορές βγάλατε, ναι. Πού τραγουδάτε, ναι. Πώς είναι η υγεία σας, τι πυρετό έχετε σήμερα κλπ. Ακριβώς. Πού εμφανίζεσαι εκεί, ναι. Εντάξει και τελειώσαμε, φύγαμε. Εδώ μου δίνεται το βήμα από το κανάλι και από την εκπομπή. Να πω πράγματα που δεν υπόνονται σε άλλες εκπομπές, σε άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς. Και δεν καταλαβαίνω γιατί δηλαδή. Οι άνθρωποι γιατί δεν υπόνονται. Ειδικά εσείς οι καλλιτέχνες που επηρεάζετε έστω και μια μικρή μερίδα κοινού, δεν θα έπρεπε να τους περνάτε κάθε τόσο
και τις προσωπικές σας απόψεις λάθος ή σωστές. Δεν έχουμε το θάρρος όμως τις πιο πολλές φορές. Γιατί δεν θέλουν οι ίδιοι να τα ακούνε. Θέλουμε να αρέσουμε. Αχα. Και ποια είναι η συνταγή για να αρέσει κανείς, συμβιβαστικά, ας πούμε. Νομίζω ότι κάποιοι συνάδελφοί μου και κάποιοι άλλοι στον χώρο τον καλλιτεχνικό έχουν την συνταγή. Εγώ δεν ξέρω ποια είναι η συνταγή, γιατί δεν το κάνω. Ξέρεις να την αναγνωρίζεις όμως, αν τη βλέπεις και να βγάζεις καρούλες πιθανώς, έτσι ξέρω, με σπουδάκια. Δεν μ' αρέσει. Η συνταγή αυτή είναι τι είναι, λέμε αυτό που θέλει ο άλλος να ακούσει. Τις πιο πολλές φορές ναι. Την πατήσαμε και ξεχάσαμε τον παράγοντα γυναίκα. Τα πάμε καλά με όλους. Παράγοντας γυναίκα είναι νούμερο ένα. Πόσες φορές έχεις ερωτευτεί στη ζωή σου που θα έλεγες ότι αυτή ήταν η περίοδος που έκαψες φλάντζα? Έχω ερωτευτεί 3 φορές. Καλά είναι, πόσο χρόνο είσαι? 34. Α, μια χαρά είσαι. Έτσι. Ενδιάμεσα είχες ερωτευτεί όμως και ψηλό ερωτευτεί και ερωτευμένος μόνιμα. Με μια γυναίκα ή με διαφορετική? Με όλες τις γυναίκες του κόσμου. Δηλαδή, με τη γυναίκα. Αν σου σύστηνα τη γυναίκα μου αυτή τη στιγμή, θα σου ερωτευμένος μαζί της? Θα τη θαύμαζα όπως και να έχει. Αλλά επειδή. Θα τη φλέπετε? Όχι ποτέ. Αν δεν ήξερε ότι είναι δική μου γυναίκα. Πιθανόν. Πιθανόν. Αν δεν ήξερα, αν ήξερα μάλλον ότι είναι γυναίκα κάποιου, είναι αδύνατο να την φλερτάρω, είναι αδύνατο να την κοιτάξω ερωτικά. Αυτό είναι φόβος ή ηθική αρχή? Είναι ηθική αρχή. Γιατί δεν θέλουν να μου το κάνουν. Δεν έχεις πάει παντρεμένος ποτέ? Όχι, δεν έχω πάει. Δεν είχες ποτέ σου ότι? Είδα κάποιες γυναίκες οι οποίες μου άρεσαν πάρα πολύ και κάποια στιγμή ανακάλυψα ότι ήταν παντρεμένοι. Και είναι πολλές οι παντρεμένες οι οποίες ερωτοτροπούν με αυτόν που είναι κάτω από τα φώτα με το μικρόφωνο. Να δεις πόσες είναι αυτές που προχωράνε πέρα από το φλερτ. Ναι. Ειδικά έχουν έτσι, οι γυναίκες τελευταία έχουν μια έλξη σε εσάς που τραγουδάτε. Γιατί τι είναι, τα φώτα, τα πολύχρωμα. Τα φώτα είναι, τα φώτα. Φαινόσαστε προβεβλημένοι, άρα είναι μαγκιά το να σκοράρουν, ας πούμε. Το να σκοράρω με τον επώνυμο είναι μαγκιά. Αυτό ισχύει και για τους άντρες, βέβαια, για τις γυναίκες. Ναι. Δεν πηγαίναν στα μπουζούκια παλιά και χώνανε λεφτά, πιάτα, σαμπάνιες, γιατί για να πάνε με αυτοί που είναι κάτω από τα φώτα. Άσχετα με το ποια ήταν αυτή και πόσο καλή ήταν αυτή. Το έχεις κάνει ποτέ σου? Έχεις παρασυρθεί από το image, ας πούμε, και να τρέξει από πίσω? Όχι, όχι. Όχι. Λοιπόν, μου έλεγες ότι στη γυναίκα είσαι αυστηρός. Αυτό ακούγεται λιγάκι δασκαλίστικο. Στη γυναίκα μου. Ναι, στη γυναίκα τη δική σου. Ακούγεται λιγάκι δασκαλίστικο. Της βάζεις κανόνες ζωής, ας πούμε? Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Δεν θα κοιτάξεις άλλη? Όχι. Δεν θα κοιτάξεις άλλον. Αλλά εγώ θα κοιτάξω άλλη? Όχι, όχι. Δεν της λέω τέτοια πράγματα, γιατί εκεί την αφήνω ελεύθερη να πράξει όπως νομίζει. Και αν νιώσει κάποια στιγμή ότι αυτό που έχουμε εμείς δεν είναι αρκετά ισχυρό και το βρίσκει κάπου αλλού, με γεια της, με χαρά της να πάει. Θα με πικράνει, έτσι, θα με πληγώσει. Έτσι θα το αντιμετωπίσει, δεν θα τραβήξει ίδιες φαλιάρες? Όχι, όχι. Θα με πικράνει αφάνταστα. Γιατί τη γυναίκα μου την αγαπώ περισσότερο από όλες τις γυναίκες. Αυτή τη στιγμή, τις δύο γυναίκες που αγαπώ στον κόσμο περισσότερο από όλες τις άλλες είναι η μητέρα μου και η γυναίκα μου. Ξεκολουθείς να είσαι καλός γιος? Νομίζω, θέλω να πιστεύω πως ναι. Όταν λέω καλός γιος, ξέρεις, το λέω με τη φόρμουλα. Γεια σου, κυρία Μέρη. Γεια σας, κυρία Μέρη. Η κυρία Μέρη είναι η περήφανη χαζομαμά. Ναι. Πιστεύει ότι ο γιος της είναι ωραιότερος του κόσμου, καλύτερος του κόσμου? Όχι, όχι, όχι. Ξέρει τα άτομα σου? Ναι, βέβαια. Η μητέρα ποια σου καταλογίζει? Το ότι είμαι πάρα πολύ νευρικός και παιδάκι μου, όταν θα βγαίνει στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο, καλό θα είναι να κρατάς το στόμα σου λίγο κλειστό, γιατί παίρνεις φόρα και δεν σταματάς με τίποτα. Σε φοβάται δηλαδή? Είσαι, ναι. Είσαι ένα είδος χειροβομβίδας με βγαλμένη την περώνη που πρέπει να ξέρεις που θα την αφήσεις. Από μικρό παιδί. Μέχρι τώρα δεν έχω ακούσει τίποτα εκρηκτικό και τίποτα έτσι επαναστατικό και αναρχικό για να δω τι έχω να βγάλω στη συνέχεια της βραδιάς, Νότι. Αυτό εξαρτάται από σένα. Οι τελευταίες ιστορίες που ακούμε είναι ότι ο κόσμος της νύχτας που εσείς τον ζείτε κάθε μέρα είναι φρικτός και τραγικός. Ποια είναι η αλήθεια, ποια είναι η μπλόφα? Ναρκωτικά, παρανομίες, προστασίες, εγκλήματα, όλη αυτή η ιστορία. Νομίζω ότι η ζωή γενικότερα αντικατορπτίζει την κοινωνία μας. Όπως και στην ημέρα υπάρχουν τίμοι, άτιμοι, απατεώνες, εγκληματίες, λίστες. Τότε γιατί η νύχτα μας τραβάει την προσοχή? Διότι η νύχτα είναι κάτω από τα φώτα. Και ότι είναι κάτω από το φως φαίνεται περισσότερο. Και είναι και λιγότεροι οι άνθρωποι της νύχτας από αυτούς της ημέρας. Και είναι και πιο επώνυμοι οι άνθρωποι της νύχτας από αυτούς της ημέρας. Εσύ στα μαγαζιά που δουλεύεις, έχεις δει διακίνηση ναρκωτικών, πρεζόνια, προστασίες, μαφίες? Όχι. Έχω δει ανθρώπους οι οποίοι είναι φουσκωτοί και περνάνε από τα μαγαζιά και ίσως οι επιχειρηματίες να τους δίνουν κάποια χρήματα. Ούτως ώστε κάποια στιγμή, αν προκύψει κάποιο πρόβλημα, αυτοί θα το διευθετήσουν. Άρα μιλάς για μπράβους που αχρίαστοι να είναι, σαν τον γιατρό, ας πούμε, αλλά τους έχουμε και φίλους, μπας και. Με αυτή την έννοια. Και αν προκύψει πρόβλημα, τι πρόβλημα προκύπτει συνήθως?
υπάρχει το ενδεχόμενο κάποια στιγμή να μπει μέσα στο κέντρο κάποιος άνθρωπος, ο οποίος σκοπίμως να δημιουργήσει πρόβλημα. Συμβαίνουν και αυτά. Παλαιότερα συνέβαιναν πάρα πολύ συχνά. Μιλάς για τους περιστασιακούς νταΐδες, ας πούμε. Ναι, ναι, κάτι τέτοιο. Και όχι για οργανωμένα πράγματα. Σου το σπάω αν δεν με πληρώσεις. Νομίζω ότι υπάρχει και οργανωμένο, το οποίο όμως λειτουργεί ύπουλα. Δεν έχει εμφανιστεί, δεν έχει φωνάξει. Και όλες αυτές οι ιστορίες για σεξ, drugs and rock and roll. Αυτά συμβαίνουν στην Αμερική. Στην νυχτερινή Αθήνα. Όχι, όχι. Καλά παιδιά όλοι εσείς. Φοβιτσιάριδες είμαστε. Χαίρεστε, σας πω. Φοβόσαστε να μην σας πιάσουν ή φοβόσαστε να τα κάνετε? Εγώ νομίζω ότι αυτό το είδος που εμείς τραγουδούμε, ο τρόπος ζωής μας, η κοινωνία μας, δεν είναι για σεξ, drugs and rock and roll. Τίποτα. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Δηλαδή το σεξ μας είναι ιδιωτικό. Τα drugs μας είναι ολίγα και το rock. Πολύ λίγα, ελάχιστα. Έχω μια αλλεργία στο θέμα των ναρκωτικών και κάθε φορά που λέω τα drugs είναι ελάχιστα. Να διακόψω. Ναι. Πριν από λίγες ημέρες ήρθε στο κέντρο μια κοπελίτσα η οποία έρχεται κάποια στιγμή και μου ζητάει αυτόγραφο και μου λέει: θα μου πεις αυτό το τραγούδι? Ένα τραγούδι. Βγαίνω την επόμενη εμφάνιση, λέω το τραγούδι, τη το αφιερώνω, τη φωνάζω και έρχεται μέσα και. Ξέρω εκ των προτέρων ότι είναι κορίτσι το οποίο έχει πρόβλημα με ναρκωτικά, με ηρωίνη ουσιαστικά. Γιατί μπορώ να τους δω αυτούς τους ανθρώπους. Έχω καπνίσει εγώ αρκετά χρόνια χασίς και γνωρίζω περί ναρκωτικών. Αυτή τη στιγμή δεν καπνίζω τη τσιγάρο και με ενοχλεί αφάνταστα, όπως και εσένα. Και καλά κάνουμε και μας ενοχλεί, γιατί είναι ανθυγιεινό πάνω απ' όλα. Είναι μαζοχιστικό. Λοιπόν, και άρχισα στο κορίτσι αυτό να κάνω σεμινάριο για το θέμα των ναρκωτικών. Δεν ξέρω αν το κατάλαβε. Εύχομαι εκεί που είναι κάποια στιγμή να βρει το κουράγιο να ξεφύγει αυτό το κορίτσι. Πιστεύεις έτσι με αφέλεια δονκιχωτική ότι αν κάνεις μια διάλεξη σε κάποιο πρεζόνι θα σε καταλάβει? Όχι. Σε καταλαβαίνει. Σε καταλαβαίνει σε κάποιο επίπεδο που του δημιουργεί ενοχές και μετά σηκώνεται, ναι, και φεύγει και πάει και χτυπάει τη δόση του γιατί είναι εξαρτημένος. Ναι, ναι, ακριβώς. Είναι. Και πρόσεξε για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Δεν είμαι ιστερικά εναντίον του χρήστη. Πιστεύω ότι ο χρήστης είναι κάποιο θύμα και όταν γίνεται ο ίδιος διακινητής, γίνεται από την ουσιαστική του ανάγκη να εξασφαλίσει την πρέζα του. Από τον εθισμό. Είμαι όμως τόσο ενάντια στην ωρεοποίηση των ναρκωτικών. Μαζί σου. Και σε αυτούς που λένε, ευαργέσαι, είμαστε σε μια χώρα ηλιόλουστη, έχουμε τη ρετσινούλα μας, το ουζάκι μας. Δεν έχουμε ναρκωτικά. Έχουμε ναρκωτικά. Έχουμε ναρκωτικά. Έχουμε τραγικά πολλά βαριά. Καθημερινή πραγματικότητα ναρκωτικών. Στο νησί μου, όταν εγώ ήμουνα 17 μέχρι και 24 χρόνων, για παράδειγμα, υπήρχαν κάποια άτομα που καπνίζαμε κάνα τσιγαράκι. Το οποίο εγώ μπορώ να πω, το λέω απερίφραστα αυτό, γιατί το λέω μέσα από τη γνώση και όχι αόριστα, ότι θα προτιμούσα οι άνθρωποι να καπνίζουν ένα τσιγάρο χασίς την ημέρα παρά ένα πακέτο δεν ξέρω ποιας μάρκας τσιγάρα. Και σκοπίμως είναι παράνομο το χασίς, ούτως ώστε. Το άλλο το τσιγάρο που φτιάχνει η βιομηχανία να είναι νόμιμο για να υπάρχει όλο αυτό το θέμα των χρημάτων και της οικονομίας. Είναι δηλαδή το ναρκωτικό κατά τη γνώμη σου. Το χασίς δεν είναι ναρκωτικό. Είναι ναρκωτικό. Δεν είναι ναρκωτικό. Είναι κατά ιατρική διευκρίνηση, είναι ναρκωτική ουσία. Επιδρά επάνω σου και σε αλλοιώνει. Σε καταπραίνει. Είναι καταπραϊντικό. Δεν ξέρεις πότε θα σε καταπραίνει, πότε θα σε καταθλίψει, ναι, ή πότε θα σε κάνει να γελάς ακατάσχετα. Αυτό είναι ανάλογα με αυτό. Αυτό δηλώνει ότι το έχεις δοκιμάσει. Όχι, αλλά έχω μελετήσει πάρα πολύ το θέμα ναρκωτικά και εάν είχα κάποια στιγμή το κουράγιο, πιθανώς να είχα δοκιμάσει κιόλας. Είναι έτσι ακριβώς όπως το λες. Δεν είχα το κουράγιο να δοκιμάσω για δύο λόγους. Ο πρώτος ήταν γιατί δεν μου χρειάστηκε ποτέ. Ήμουν πανευτυχής άνθρωπος και δεν ζήτω εγαλύσεις που δεν υπάρχουν, ναι, πουθενά. Ο δεύτερος είναι επειδή είμαι compulsive, επειδή ό,τι κάνω το κάνω με πολύ πάθος, ή αγαπάω με πάθος, ή μισώ με πάθος, ή δουλεύω με πάθος, ή τρώω με πάθος. Φοβόμουν ότι αν το κιλό δεν παίρνεις όμως. Κιλό δεν παίρνεις. Κιλό δεν παίρνω. Φοβόμουν ότι αν δοκίμαζα ναρκωτικά και μου άρεσε, θα κόλλαγα εκεί. Γι' αυτόν ακριβώς, ναι, το λόγο είμαι και φοβερά αντίθετος, διαμετρικά αντίθετος στα κηρύγματα του είδους. Ένα τσιγάρο χασίσι είναι καλύτερο από ένα πακέτο τσιγάρα, γιατί στο πακέτο τα τσιγάρα έχουν κολλήσει πολύ, έχουν πεθάνει πολύ από καρκίνο. Αλλά αν κάποιο παιδί δοκιμάσει χασίσι και του αρέσει και του βγάλει τα πράγματα
που δεν έπρεπε να του βγάλει, το επόμενο του βήμα είναι να κάνει κοκαίνη και ηρωίνη και τα πράγματα. Την ξέρουμε την ιστορία. Δεν το πιστεύω αυτό. Εσύ μην κρίνεις από τον εαυτό σου που δεν έμεινες, πιθανώς να μην χρειαζόσουν τίποτα άλλο. Ξέρω πολλούς όμως που μείνανε και ξέρω πολύ καλά ότι δεν είναι λαϊκή θεωρία ότι το χασίσι, οι μαριχουανίτσες, τα αθώα που τα καπνίζει κανείς έτσι casually και άνετα και κοσμικά πολλές φορές οδηγούν και ανοίγουν κάποιες πόρτες. Ανοίγουν πόρτες. Μέχρι τη δεκαετία του 70, μέχρι το 75, όπου η μαριχουάνα ήταν διαδεδομένη στον κόσμο περισσότερο, πολύ περισσότερο από τη ηρωίνη, η οποία σκότωσε πάρα πολλούς ανθρώπους στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι άνθρωποι δεν είχαν το πρόβλημα που έχουν τώρα, ούτε της εγκληματικότητος, ούτε αυτό το deal των ναρκωτικών που γίνεται με μεγάλες επιπτώσεις. Ήταν όλοι πιο πράοι. Δεν είχαμε τη βία που υπάρχει σήμερα. Εδώ είναι η ιστορία ότι η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Ο κόσμος οδηγήθηκε στα ναρκωτικά από τη βία και από τις συνθήκες της ζωής ή η ζωή έγινε τόσο βίαια επειδή οι άνθρωποι αρχίσαν να ανακαλύπτουν τα ναρκωτικά. Νομίζω ότι συμβαδίζουν αυτά. Λίγο το ένα με το άλλο. Έτσι, είναι όμως η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα τελικά. Δεν μπορεί κανείς να δώσει τη σχετική απάντηση. Και ίσως κάπου εκεί που είπες προηγουμένως, παρομοιώζοντας τα ναρκωτικά με τους πολέμους του Βιετνάμ και όλους άδικους πολέμους, έλεγε κάποιο ότι κάποτε ο κόσμος τους πολέμους τους κάνουν για να πουλάνε όπλα. Τώρα λες ότι τα τσιγάρα, το χασίσι το απαγορεύουν για να πουλάνε τσιγάρα. Αυτό το πιστεύω ακράδαντα. Υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων σοβαρών που λένε νομιμοποιήστε τα ναρκωτικά. Όχι τα ναρκωτικά. Υπάρχει, ναι, τουλάχιστον τη μαριχουάνα. Mm-hmm. Legalize μαριχουάνα. Είναι πολύ παλιά ιστορία στην Αμερική, δεν είναι? Νομιμοποιήστε τη μαριχουάνα για να μην βγάζουν οι λαθρέμποροι και για να κερδίζει και το κράτος και για να φύγει και το ταμπού του απαγορευμένου που είναι πιο γοητευτικό. Και ίσως να απομακρύνει τον κόσμο. Υπάρχουν και άλλοι που λένε ότι έτσι και βγάλεις τη μαριχουάνα στα περίπτερα, θα έχεις τουλάχιστον 100.000 junkies την άλλη μέρα που θα θέλουν οπωσδήποτε τη μαριχουάνα τους κάθε μέρα. Εγώ νομίζω ότι θα πέσει η εργατικότητα και η παραγωγικότητα και θα είμαστε όλοι πιο ήρεμοι. Χρειάζεται αυτή τη στιγμή σε μια χώρα σαν την Ελλάδα να ρίξουμε την εργατικότητα, γιατί έχω την εντύπωση ότι έχουμε πέσει στον αδύρ. Done, zero γράφουμε. Δεν με αφορά μόνο η Ελλάδα εμένα. Εγώ αισθάνομαι για όλο τον κόσμο. Άνθρωπος του κόσμου, πολίτης του κόσμου. Έλληνας. Σε νοιάζει δηλαδή το ίδιο για το πώς οι άνθρωποι τραβάνε το τσιγαράκι τους στην Αμερική με το πώς οι άνθρωποι τραβάνε στην Ελλάδα? Βεβαίως. Αγαπώ τους ανθρώπους κατά τον ίδιο τρόπο. Άσχετα αν αυτοί έχουν υπηκότητα ελληνική ή εγγλέζικη, δεν μου λέει τίποτα. Αν πρόκειτο ποτέ να σου δώσουν ένα ταμπλό γεμάτο κόκκινα κουμπιά και να σου πούνε ότι ένα από αυτό που θα απαντήσεις, θα πεθάνει ένας άνθρωπος σε κάποιο μέρος της γης. Θα σου ήταν το ίδιο το να πεθάνει δίπλα σου στη διπλανή πολυκατοικία με το να πεθάνει στην Κίνα? Φυσικό επόμενο τον γνωστό να τον πονέσεις περισσότερο. Είναι φυσικό επόμενο. Έτσι φοβάμαι ότι είναι και το φυσικό επόμενο να πονάς τον διπλανό σου, τον Έλληνα που υποφέρει από τον ναρκωτικό, από τον ανάλογο Αμερικάνο που τον ξέρει στο Milwaukee. Ναι, εντάξει. Υπάρχει μια διαφορά. Είναι όμως ελάχιστη. Πονάμε ελάχιστη. Ελάχιστη. Εγώ πιστεύω ότι ό,τι και να θέλουμε να πούμε για να κάνουμε τους πολίτες του κόσμου, τελικά τη γενιά μας και τη φάρα μας την πονάμε περισσότερο. Και μας κόφτουν και τα λατώματά της περισσότερο. Δεν σε νοιάζει καθόλου, δηλαδή είναι κάφρος ένας Αμερικάνος από το Midwest, αλλά άμα δεις δίπλα σου ένα κάφρο Έλληνα που σε προσβάλλει, σε πειράζει περισσότερο μέσα σου. Κατά κάποιο τρόπο ναι, με πειράζει περισσότερο, αλλά είναι μικρή η διαφορά. Γιατί και αυτός από το Milwaukee, δεν ξέρω από πού, κάποια στιγμή θα με ενοχλήσει. Θα έρθει κοντά μου. Αυτό που κάνει αυτός εκεί τόσο μακριά τώρα, αύριο θα έρθει κοντά μου. Κόσμο θεωρητικό όλο αυτό το πράγμα και εγώ μιλάω πρακτικά. Μα αυτό το κέντρο το έχουμε μέσα στο σπίτι. Στο κέντρο που δουλεύεις, πώς είναι η ποιότητα του κόσμου που έρχεται και σε βλέπει? Είναι άνθρωποι όλων των τάξεων. Από ό,τι βλέπω, από την αμφίεσή τους και από τη συμπεριφορά τους φυσικά. Νέες ηλικίες ως επιτοπλίστων, από 17-18 χρόνων μέχρι 45. Τι ξοδεύουν συνήθως για να σε δουν? Στο κέντρο που εγώ εμφανίζομαι, δεν χρειάζεται να ξοδέψεις πολλά για να περάσεις καλά. Ακούγεται σαν πολύ ωραίο commercial αυτό. Είναι. Εάν το βγάζαμε, το φτιάχναμε ένα διαφημιστικό, το δίναμε, δεν καταλάβαινε κανείς τη διαφορά. Είναι όμως έτσι. Δηλαδή είσαστε φτηνοί. Ναι. Τι χρειάζεται ένα ζευγάρι για να έρθει να σε ακούσει ένα βράδυ? Ένα ζευγάρι μπορεί να πιει δύο ποτά. Ποιο είναι το μήνυμα? Γιατί ένα ποτό έχουν και άλλα κέντρα. Δύο ποτά, 5.000. Δύο ποτά, 5.000. Άρα με ένα 10.000 καθάρισε ο άλλος. Πίνουν τέσσερα ποτά. Ή πίνουν ένα μπουκάλι, οτιδήποτε, δεν ξέρω τι. Θα πιούνε ουίσκι, μπακάτι, δεν ξέρω τι, με 22.000. Εσύ πίνεις? Χωρίς, όχι. Τίποτα. Όχι. Πρώτη φορά ήπια το 60. Όχι. Ναι, κάπου εκεί το 69, 70 τόσο, όταν ήμουνα 11 χρόνων.
και έγινα φέση. Λιώμα. Έπινες, φαντάζομαι, σε κάποιο πάρτι που τα αφήνα στα ποτήρια από πείματα. Ακριβώς. Πήγες και τα κοπάναγες και ήταν η πρώτη σου και η τελευταία σου. 11 χρόνων. Και έγινα λιώμα. Να ξενυχτάς και να μην πίνεις. Δεν πίνω, δεν κάνω. Πώς κάνεις κεφάλι, ας πούμε. Δεν χρειάζομαι κεφάλι. Αυτό που μου έδωσε η μαριγουάνα όταν κάπνιζα πριν από χρόνια, πριν από αρκετά χρόνια, σταμάτησα να καπνίζω το 86 για παράδειγμα. Αυτά που μου έδωσε, ανακάλυψα κάποια στιγμή εκ των υστέρων ότι υπάρχουν μέσα μου, απλά ήταν το κίνητρο η μαριγουάνα για να βγουν προς τα έξω. Το κλειδάκι, ας πούμε. Ναι. Ξαναγυρίσουμε στους ανθρώπους που έρχονται και σας ακούνε. Έχω την εντύπωση ότι περισσότερο από κάθε άλλη πόλη του κόσμου η Αθήνα είναι πόλη γλεντζέδικη. Είναι. Πού τα βρίσκουν τα λεφτά όλοι αυτοί που έρχονται και σε ακούνε? Εδώ είναι πόσα, άτομα παίρνει το κέντρο σου? Το κέντρο παίρνει την Παρασκευή και το Σάββατο πάνω από 1.000 άτομα. Και όλοι αυτοί ξοδεύουν κατά μέσον όρο 15-20 χιλιάρικα ο καθένας. Το άτομο, όχι, όχι. Όχι. Το ζευγάρι, ας πούμε. Μπορεί ένας άνθρωπος με ένα ποτό να περάσει. Μην λέω κατά μέσον όρο, γιατί είναι και άλλοι που πίνουν ολόκληρο μπουκάλι και κάποιοι που τρώνε και πληρώνουν παραπάνω. Μπορεί 10.000 να κοστίζει το μέσον όρο. Μέσον όρο το κεφάλι 10.000, όταν κάποιος παίρνει μέσο μισθό 140.000. Πώς θα βγάζουν? Πώς μπορεί τελικά να επιζεί? Δεν είναι όμως οι ίδιοι. Έχει τελειώσει αυτή η ιστορία των ίδιων φανατικών? Ναι. Υπάρχουν ορισμένοι που δεν έχουν όμως τη διάσταση που είχαν οι προηγούμενοι, οι οποίοι έβγαζαν πολύ εύκολα κάποια χρήματα, αρκετά χρήματα, και πήγαιναν και μόνο για τη μούρη και για το εφέ και για τον εγωισμό τους, σκόρπαγαν πάρα πολλά χιλιάρικα. Σε εσάς υπάρχει αυτό το ίδιο φαινόμενο που υπάρχει παντού, των μεταχειρισμένων γαρίφαλων, τσαλαπατημένα, σουρωμαδημένα? Παντού υπάρχει. Σε αυτά τα σάνιτα σφόιλ, τα πιατάκια που στο πετάνε και στο κεφάλι και παντού σου κάνουν και κάποια ρογμή πέρα και πρέπει να γελάσει κιόλας. Πολύ ενοχλητικό. Εσένα τον ίδιο, όταν σου πετάνε, όταν έρχεται η κοπέλα επάνω και σου ψιθυρίζει αυτή, σου λέει τίποτα καταρχήν? Σου δίνει ποιος σημείο αναφοράς, από πού έρχονται. Από πού έρχονται. Και μετά σου γυρίζει όλο αυτό το πράγμα επάνω σου. Ή σου δίνει το χέρι ή πηγαίνει πίσω στο πάλκο και τα αφήνει. Όλη αυτή η ερωτελεστία. Όμως οι χαμώνες πολλές φορές τα πετάνε με τα πιάτα στη μούρη. Και τα τρώω στη μούρη, ας πούμε. Και πρέπει να χαμογελάσει εκεί πέρα. Έχω φάει γαρδένια με σιδεράκι που βάζουν ένα σειρματάκι στο μάτι και κόντεψαν να μου βγάλουν το μάτι. Πέρυσι στο στράτο που ήμουν με τον Άγγελο. Τώρα καταλαβαίνεις πώς γράφτηκε το μυθιστόρημα η κυρία με τις καμελίες. Ναι. Σε κάποια τέτοια περίπτωση ανάλογη. Αυτή η βιομηχανία στα μπουζούκια, στα κέντρα, είναι ένα είδος παραοικονομίας, έτσι δεν είναι? Άλλα λεφτά βγάζει κατά κάποιο τρόπο, ναι. Γιατί υπάρχει περίπτωση θαυμάστριά σου? Καταρχήν, έχεις θαυμάστριες καψουρογκόμενες που έρχονται, ας πούμε, και σου στείνονται και σου. Υπάρχουν θαυμάστριες. Ναι. Καψουρογκόμενες μιλάω. Αυτές οι οποίες έρχονται και μία και δύο και τρεις και τέσσερις φορές με το γνωστό σκοπό. Θαυμάστριες. Ναι. Δεν ξέρω, η θαυμάστρια είναι. Ο θαυμασμός είναι. Κάτσε, μισό λεπτό γιατί μου. Μην παίζουμε τις λέξεις. Ο θαυμασμός είναι πολύ ανιδιοτελής λέξη. Σε θαυμάζω, δεν θέλω τίποτα από σένα. Καψουρογκόμενες που έρχονται εκεί πέρα και θέλουν να σε πηδήξουν κάποια στιγμή. Υπάρχουνε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις, αλλά κοιτάς την κάμερα όμως. Μπορεί και να υπάρχουν. Δεν ξέρω, αλλά μου είπες. Σπακιανάκι, μου τα είπες διαφορετικά. Μου είπες ότι ό,τι σε ρωτήσω θα μου απαντήσει ειλικρινά. Μπορεί και να υπάρχουν. Μπορεί και να υπάρχουν. Δεν σου έχει τύχει. Σου έχει τύχει καμαρίνη, ξέρω εγώ, στο διάλειμμα του κοντίνου. Θα σου πω, σου εξηγήσω. Όχι έτσι, αλλά με φυσικά πιο ήπιο τρόπο, γιατί η γυναίκα είναι διαφορετική από τον άντρα. Ωραία, μένα μου λες. Όχι, είναι διαφορετική. Είναι πιο συνεσταλμένη και το φέρνει βόλτα έτσι πιο γλυκά το πράγμα. Υπάρχουν πολλά κορίτσια που θα θέλανε να τα βρούμε. Τα έχεις βρει ποτέ? Πώς δεν τα έχω βρει? Με κορίτσια από αυτά εδώ που έρχονται από το κέντρο. Α, ναι. Μπράβο, αγόρι μου. Και για την ειλικρία σου και μόνο. Γιατί όλοι λένε, μπα, εγώ τις θαυμάστριές μου δεν τις ακουμπάω. Εγώ σέβομαι τους ανθρώπους τριγύρω μου και δεν πρόκειται ποτέ να υποφεληθώ από τη στιγμή αδυναμία. Δεν υποφελούμε. Υποφελούνται εκείνες. Αυτές υποφελούνται. Περνάτε και οι δύο καλά και τελειώνει η ιστορία. Άρα δεν αποφελείται και κανείς. Να ξαναγυρίσουμε στο θέμα των ναρκωτικών. Οι συνάδελφοί σου σήμερα έχουν τη φήμη, μόνο τη φήμη, ότι είναι σε μια κατηγορία ανθρώπων που το παράχει χέσει τα ναρκωτικά. Είναι έτσι η ιστορία ή είναι μπλόφα? Νομίζω ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, από όσο ξέρω εγώ, δεν υπάρχουν στην Ελλάδα τραγουδιστές ή τραγουδίστριες οι οποίοι κάνουν χρήση ναρκωτικών. Μπορεί, εγώ το πιστεύω ακράδαντα. Το λέω με πλήρη ειλικρίνεια και νομίζω ότι έτσι είναι. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι να καπνίσουν κάποιο τσιγάρο. Ή μπορεί να υπάρχουν κάποιοι γιατί άκουσαν, διάβασαν, τους είπαν ότι και ο Μάικλ Τζάκσον, δεν ξέρω ποιος,
εξηγείται έτσι και το κάνουν και αυτοί, αλλά έτσι, σποραδικά. Πρόεδροι της Αμερικής έχουν παραδεχτεί ότι καπνίσαμε μαριχουάνα στα νιάτα τους. Πολιτικοί το παραδεχτήκαν πριν το βγάλει ο τύπος στην Αμερική. Στην Ελλάδα φαίνεται ότι έχουμε κάποια ιδιαίτερη ευαισθησία με το θέμα, γιατί όταν αυτά τα δημοσιεύει ένα περιοδικό, το μαζεύει ο εισαγγελέας και διώκει τον εκδότη. Μα δεν είμαστε υπέρ της αληθείας αυτή τη χώρα εμείς. Είμαστε χώρα ψευτών και ψευτρών. Δεν είμαστε. Ξέρω εγώ. Το συζητάμε. Εσύ έχεις ζήσει στο εξωτερικό. Εγώ βρίσκω ότι το ψέμα είναι διαχρονικό και παγκόσμιο. Παγκόσμιο. Στο μέγεθος όμως. Στο μέγεθος της καθημερινότητας της ελληνικής δεν θα έλεγα ότι είναι ψέμα, όσο είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως δημόσιες σχέσεις. Μας αρέσει πολύ οι άλλοι να ακούνε αυτά που θέλουμε και τους λέμε αναγκαστικά ψέματα. Σου πω εγώ, είσαι καταπληκτικός τραγουδιστής. Έρχομαι και σε ακούω, ενώ δεν σε έχω ακούσει ποτέ μου, ενώ δεν έχω έρθει στο κέντρο. Ήρθα τις προάλλες στο κέντρο, γιατί πρέπει να περάσεις καλά, ας πούμε, στην κομμή και πρέπει να φύγεις και να ξανάρθεις πάλι. Αυτό δεν είναι ψέμα, αλλά είναι ψέμα. Λέγονται και ψέματα όμως, χοντρότερα από αυτό. Το πιο χοντρό ψέμα που έχεις ακούσει τον τελευταίο χρόνο, ας πούμε. Έχω ακούσει ψέματα από ανθρώπους οι οποίοι μου μιλούν εμένα και μου λένε για πράγματα που έχουμε ζήσει μαζί που δεν έχουν γίνει ποτέ. Μου λέει, θυμάσαι εκεί που είχαμε κάνει αυτό και δεν το ξέρω. Η ζωή είναι σαν το candid camera τελικά. Ναι, μα είναι candid camera η ζωή. Έρχονται κάποιοι και μου λένε, έχεις χαιρετίσματα από τον τάδε. Λέω, δεν το ξέρω. Τι δεν το ξέρεις, πλάκα μας κάνει. Αυτό ήταν μαζί φαντάρι. Υπάρχουν συνάδελφοι που θαυμάζεις? Πάρα πολύ. Μερικοί. Ο Γιώργος Ονταλάρας από Αρσενικά. Ο Γιάννης Οπάριος. Ο Τόλης Οβοσκόπουλος. Ο καθένας για ξεχωριστό λόγο. Ίσως να ξεχάσω κανέναν και ας με συγχωρήσουν. Κάποιοι αξιόλογοι άνθρωποι που είναι αποδεκτοί από όλους. Μην κάνεις δημόσιες σχέσεις, να πεις ότι τις απορρίπτεις τώρα. Όχι, αν τους ξεχάσεις, τους ξεχάσεις, τι έγινε δηλαδή. Όχι, θα ξεχάσω κάποιους. Να τώρα που μιλάω, μου θυμήθηκα τον Αντώνη τον Βαρδί. Ο Αντώνης ο Βαρδής. Η Χάρης η Αλεξίου. Η Ελένη Βιτάλη. Η Άλκησης η Πρωτοψάλτη. Υπάρχει κανένας συνάδελφός σου, κανένας τραγουδιστής που να τον συχαίνεσαι και να τον θεωρείς ότι είναι προϊόν της διαφήμισης και του μάρκετινγκ? Δεν θα ήθελα. Σε φέρνω σε πειρασμό. Ναι, ναι. Υπάρχει, αλλά δεν θα ήθελα να πει τώρα. Υπάρχουν πολλοί. Ωραία, δεν θα σε πειράσω. Θα ξεκινήσω σήμερα και τελειώσω μεθαύριο. Άρα είναι τόσοι πολλοί αυτοί που συχαίνεσαι. Πού τους συχαίνομαι? Νομίζω ότι κάνουν κακό τελικά. Τους απορρίπτει. Τους απορρίπτω και νομίζω ότι κάνουν κακό. Και πιθανώς το ίδιο να αισθάνονται και εκείνοι για σένα. Για μένα, ακριβώς. Και αν αρχίσαμε να τα λέμε σε εκπομπές αυτά, τι θα γινόταν? Αν όμως έχουν δίκιο αυτοί ή εγώ, θα το δούμε στο μέλλον. Αν δηλαδή αυτοί με απορρίπτουν και έχουν δίκιο, κάποια στιγμή από μόνο του το πράγμα θα με ξεβράσει εμένα. Ή θα ξεβράσει αυτοί.